κατέρευσε μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας. Ήταν ένα αριστούργημα λαϊκής αρχιτεκτονικής στα σύνορα των ομών Άρτας και Ιωαννίνων. Το γεφύρι της Πλάκας ήταν το μεγαλύτερο μονότοξο των Βαλκανίων με άνοιγμα 40 μέτρων και ύψος 19. Γεφύρι με ιστορικό φορτίο, καθώς εκεί λειτουργήσε το τελωνείο από την ελεύθερη Ελλάδα στη σκλαβωμένη Ήπειρο. Ήταν σύμβολο ενότητας και ομοψυχίας των αντιστασιακών δυνάμεων, καθώς εκεί, στις 29 Φεβρουαρίου του 1944, υπογράφηκε η Συμφωνία της Πλάκας Μυρόφυλου για την κοινή δράση κατά των Γερμανών κατακτητών. Βρισκόμαστε στα Τζουμέρκα, στα όρια των ομών Άρτας και Ιωαννίνων, στον ποταμό Άραχθο και κατευθυνόμαστε τώρα προς το γεφύρι της Πλάκας. Έχει μήκος 40 μέτρα και ύψος 20 μέτρα. Είναι το μεγαλύτερο της Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα ίσως των Βαλκανίων. Έχει επίσης δύο καμάρες ανακούφισης που βοηθούν στην απορρόφηση των κραδασμών όταν το νερό του Αράχθου υπερβαίνει τα όρια ανοχής, με αποτέλεσμα οι καμάρες αυτές να βοηθούν ώστε να μην πέσει το γεφύρι. Κάτοικοι της περιοχής είχαν προειδοποιήσει ότι υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης, αλλά δυστυχώς οι αρμόδιοι φορείς αδιαφόρησαν. Τελικά, το πρωί της Κυριακής, την 1η Φεβρουαρίου, το γεφύρι της Πλάκας κατέρευσε. Ευτυχώς, πολλοί δωρητές έσπευσαν να δηλώσουν ότι θα συνδράμουν στην αποκατάστασή του και ελπίζουμε ότι σύντομα θα δούμε το ιστορικό γεφύρι και πάλι στη θέση του. Τι γίνεται όμως με τα υπόλοιπα πέτρινα γεφύρια? Δυστυχώς, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι η αρχαιότερη γέφυρα της Ευρώπης βρίσκεται στην Ελλάδα. Είναι η Μυκηναϊκή γέφυρα της Καζάρμας στο 15ο χιλιόμετρο του δρόμου Ναυπλίου Επιδαύρου. Κατασκευάστηκε το 13ο αιώνα π.Χ. και το μήκος της είναι μόλις 22 μέτρα. Η γέφυρα της Καζάρμας κατασκευάστηκε πριν από 3.300 χρόνια. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν ακατέργαστες ασβεστολιθικές πέτρες και την κατασκεύασαν με το χαρακτηριστικό μυκηναϊκό τρόπο, δηλαδή χωρίς συνδετική ύλη. Η γέφυρα αυτή συνέδεε τις Μυκήνες και την Τίνιθα με την Επίδαυρο. Το πλάτος της είναι περίπου 5,5 μέτρα, ενώ το ύψος της 4 μέτρα. Είναι μονότοξη και παραμένει μέχρι σήμερα σε χρήση. Πριν από έναν αιώνα, ένας Γερμανός περιηγητής είχε καταγράψει 14 παρόμοιες γέφυρες στην περιοχή της Αργολίδας. Δυστυχώς, οι περισσότερες από αυτές δεν υπάρχουν σήμερα. Η γέφυρα της Καζάρμας σώθηκε χάρη στις προσπάθειες των κατοίκων της περιοχής. Το πιο θρυλικό πέτρινο γεφύρι είναι το γεφύρι της Άρτας.
γεφύρι της Άρτας, το θηλυκό γεφύρι. Το γεφύρι, όπως το βλέπετε και από εδώ, είναι κτίσμα προρωμαϊκό, είναι της εποχής του Πύρου. Το υπόλοιπο, το ξωτό γεφύρι, έγινε επί τουρκοκρατίας. Η γέφυρα αποτελεί το ιστορικό μας μνημείο. Έχει δεθεί με το θρύλο της, με την Άρτα. Και βέβαια, πολλοί λένε συχνά, και αυτό εμάς μας ενοχλεί κατά κάποιον τρόπο, όταν επαναλαμβάνεται η λύση ενός προβλήματος ή παραπέμπεται στις καλένδες και δεν λύνεται, ότι θυμίζει το ιστορικό γεφύρι της Άρτας. Για μας ο θρύλος του γεφυριού έχει άλλη σημασία. Έχει την εξής σημασία, ότι για ένα μεγάλο έργο, ένα τόσο μεγάλο έργο όπως ήταν για εκείνη την εποχή, αυτά τα γεφύρια, σε αυτά τα ποτάμια, να ενώσουν επικοινωνιακά μια μερίδα πληθυσμού με μια άλλη που είναι στην απέναντι όχθη. Τόσο μεγάλα έργα αξίζουν οτιδήποτε θυσία προκειμένου να υλοποιηθούν. Ο θρύλος αυτός λέει ότι στην ψηλή καμάρα που βλέπουμε, την πρώτη καμάρα την ψηλή, ναι, έχει χτιστεί η γυναίκα του πρωτομάστορα. Γιατί αλλιώς το γεφύρι δεν στεριωνόταν. Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Και μη στοιχιώ και μη στοιχιώ σε το ορφανό. Και μη στοιχιώ σε το ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη. Παρά του προ, παρά του πρώτο μάστορα. Παρά του πρώτο μάστορα την όμορφη γυναίκα. Στην Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 800 πέτρινα γεφύρια. Τα περισσότερα από αυτά χτίστηκαν από εργάτες της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου που ζούσαν στα περίφημα μαστοροχώρια. Μόνο στο νομό Γρεβενών αυτή τη στιγμή υπάρχουν 17 πέτρινες γέφυρες. Βρισκόμαστε στο νομό Γρεβενών, στη βόρεια-ανατολική Πίνδο και το μέρος που είμαστε αυτή τη στιγμή είναι το φαράγγι του Σπηλαίου, το Σπηλαίο είναι ένα χωριό και το γεφύρι είναι της Πορτίτσας. Στα Γρεβενά, επί του Βενέτικου και επί του Αλιάκμονα και των παραποτάμων του Βενέτικου υπάρχουν 17 πέτρινα γεφύρια, τα οποία χρονολογούνται τουλάχιστον 300 χρόνια πριν μέχρι σήμερα φυσικά. Όταν πλέον οι τεχνικοί μπόρεσαν και μάθανε τα μαστόρια πώς να χτίζουν τα γεφύρια, αρχίζαν πλέον και κάνουν αυτά τα κοσμήματα, τα οποία βλέπουμε ένα από αυτά σήμερα. Το οποίο είπαμε λέγεται της Πορτίτσας και είναι περίπου στις αρχές του 18ου αιώνα. Εγώ είχα την τύχη να κατάγομαι από οικογένεια μαστόρων, από πάπο προς πάπο. Ο παππούς μου, να φανταστείτε, είχε συνεργείο 40 ατόμων στην Πελοπόννησο. Το μυστικό είναι το υλικό συγκόλλησης. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο ακόμα και σήμερα ερευνάται. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι συνεργείο από συνεργείο σε συνεργείο, ας πούμε, ο παππούς μου στον πατέρα μου, άφηνε μόνο το μυστικό, δεν το ήξερε κανείς άλλος στην οικογένεια. Βάζαν μέσα ασβέστη, βάζαν στάχτη, βάζαν γιδόμαλο, το μαλλί από τα κατσίκια δηλαδή, βάζαν κρόκο από αυγό. Η αναλογία είναι δικιά τους, κανείς δεν την ήξερε. Πήγαινε από μάστορα στο γιο του ή στο βοηθό του. Και έτσι κάναν μια πάρα πολύ ισχυρή λάσπη για να θεμελιώσουν το γεφύρι. Τα
Τα πετρογέφυρα είναι ένας θησαυρός που μας κληροδότησαν οι προγονείς μας. Έργα τέχνης, μνημεία πολιτισμού και είναι χρέος μας να τα συντηρήσουμε για τις επόμενες γενιές.